Σε κωδικοποίηση των θρησκευτικών κανόνων της Σαρία για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου για το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο με το οποίο εκδικάζουν οι νόμιμοι μουφτίδες τις κατά υποθέσεις, προχωράει η πολιτεία με τη δημιουργία επιτροπής για τη σύνταξή του. Την επιτροπή που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Πανεπιστημίου, αποτελούν οι τρει διορισμένοι μουφτίδες της Θράκης και το εγχειρίδιο ενίδιο οδηγού, θα έχει τον τίτλο Εγχειρίδιο Διαπροσωπικών Σχέσεων κατά το Ιεροδικαϊκό Σύστημα Χάναφη και θα στηρίζεται, όπως αναφέρει η απόφαση, επί των αυθεντικών πηγών της σχολής Χάναφη για το Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο. Μια απόφαση προκαλεί ωστόσο αντιδράσει, καθώ όπω τονίζει ο βουλευτή Ξάτη του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεμπέκ, η κυβέρνηση ενισχύει το ρόλο των μουφτίδων και τη Σαρία και μάλιστα ερήμην τη μειονότητα. Στην ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι το εν λόγω εχειρίδιο δεν θα είναι απολύτω δεσμευτικό κατά την άσκηση των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του ούτε για του ίδιου ούτε για του διαδίκου, καθώ αμφότεροι διατηρούν πλήρω το δικαίωμα να επικαλεστούν είτε άλλα αποσπάσματα από τη Χαντίθ, είτε να προκρίνουν την ερμηνεία ενός χαναϊφή, τη ερμηνευτή έναντι ενός εταίρου. Το εγχειρίδιο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και τη γλώσσα του Κορανίου, δηλαδή την αραβική.